αγαπημένοι μου κατοικιδιογονείς, άλλο ένα βίντεο με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αφορά τη θαλάσσια ζωή αυτή τη φορά, τον κορονοϊό, τι μπορούμε να κάνουμε αυτό και πόσα όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Θαλάσσια ζωή λοιπόν, τι εννοούμε με τον όρο? Όλους τους οργανισμούς που ζουν στο βυθό. Υπάρχουν τόσο πολλοί διαφορετικοί οργανισμοί που ζουν στη θάλασσα, που εννοείται είναι δύσκολο να το συλλάβουμε με τη σκέψη μας. Από μικροσκοπικά βακτήρια, χελώνες, μέχρι τεράστιες φάλαινες που τα μέτρα τους πραγματικά δεν τα φαντάζεστε. Όμως η εποχή που ζούμε, και θα την ονομάσω εποχή του κορονοϊού, έχει επιπτώσεις και στη θαλάσσια ζωή. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δύο τεράστιοι κίνδυνοι ελοχεύουν για τη θαλάσσια αυτή ζωή. Πρώτον λοιπόν, είναι η πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει αυξήσει τη θαλάσσια ρύπανση, αυξάνοντας τα πλαστικά απόβλητα που ήδη απειλούν τη θαλάσσια ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Ερευνητές λοιπόν τα ονόμασαν σκουπίδια του κορονοϊού. Δεκάδες λοιπόν γάντια, μάσκες και άδεια μπουκαλάκια αντισηπτικού, πλέον στο πλάι συνηθισμένων όπως ξέρετε όλοι σκουπιδιών, όπως είναι τα ποτήρια μιας χρήσης και τα αλουμινένια κουτάκια. Ένα νέο λοιπόν είδος ρύπανσης, το οποίο αναμένεται καθώς εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο κάνουν χρήση πλαστικών μιας χρήσης για να προστατευτούν από τον ιό. Για παράδειγμα λοιπόν να σας πω, μόνο στη Γαλλία οι αρχές έχουν παραγγείλει 2 δισεκατομμύρια μάσκες μιας χρήσης. Καταλαβαίνετε, έτσι. Έως και 13 εκατομμύρια λοιπόν τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Αυτό δυστυχεί περίπου με 33.000 μπουκάλια ανά λεπτό να πετάμε. Καταλαβαίνετε, αν πούμε ότι κάθε μάσκα θέλει περίπου 450 χρόνια για να καταστραφεί. Τι επίπτωση έχει, έτσι. Και ένα δεύτερο χτύπημα του κορονοϊού στη θαλάσσια αυτή ζωή είναι τα εμβόλια. Τώρα θα μου πείτε πώς επηρεάζουν τα εμβόλια τη θαλάσσια ζωή. Οι καρχαρίες λοιπόν παράγουν μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη των εμβολίων του COVID-19. Και αν κάποιο από αυτά αποδειχθεί αποτελεσματικό, θα απαιτηθεί εξόντωση χιλιάδων τέτοιων θηλαστικών για να καλυφθούν οι ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού. Καταλαβαίνετε, είναι και η υγεία μας, αλλά είναι και η θαλάσσια ζωή, έτσι. Η ουσία λοιπόν αυτή είναι το σκουαλένιο. Είναι η ουσία η οποία έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί ισχυρή ανοσοποιητική αντίδραση στον οργανισμό μας και γι' αυτό χρησιμοποιείται ευρέως σε εμβόλια. Όπως αναφέρει και ένα δημοσίευμα που διάβασα πρόσφατα, ορισμένες από τις φαρμακευτικές εταιρείες που αναπτύσσουν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού χρησιμοποιούν το σκουαλένιο και μάλιστα θεωρούν πιο χρήσιμο αυτό από αυτό που παράγεται από ένα τεχνητό φυτό το οποίο κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή προτιμούν του καρχαρία, το θεωρούν πιο αποτελεσματικό. Καταλαβαίνετε όμως πως αυτή η επιλογή των εταιριών θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στον κόσμο των καρχαριών, θέτοντας σε κίνδυνο την ύπαρξή τους και την ύπαρξη του πλανήτη μας σε δεύτερο στάδιο, έτσι. Αν βρεθεί λοιπόν ένα εμβόλιο που να αντιμετωπίζει με επιτυχία τον κορονοϊό και αυτό περιέχει σκουαλένιο για να παραχθούν οι απαραίτητες ποσότητες και να καλυφθεί ο παγκόσμιος πληθυσμός, θα πρέπει θεωρητικά να θανατωθούν περίπου 250.000 καρχαρίες. Αν μάλιστα καταλαβαίνετε το εμβόλιο αυτό, όπως γνωρίζουμε όλοι, βγει σε 2 δόσεις, τότε περίπου θα θυσιαστούν 500.000 καρχαρίες. Και να το πω και παρακάτω, αν γίνει και επαναληπτικό όπως είναι της γρίπης, δεν το συζητάω καν για τις συνέπειες, έτσι είναι. Πιστεύω ξεκάθαρες. Υπάρχουν πλέον πολλά είδη καρχαριών που οι πληθυσμοί έχουν μειωθεί ανησυχητικά και ορισμένα βρίσκονται στις λίστες των ειδών προς εξαφάνιση. Πάρα πολλά είδη δηλαδή καρχαριών βρίσκονται προς εξαφάνιση, το τονίζω. Με δεδομένο λοιπόν ότι ακόμα και αν δημιουργηθεί σε λίγο καιρό ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού, είναι πολύ πιθανό να μην ξεμπερδέψουμε εύκολα με όλη αυτή την κατάσταση. Υπολογίζεται λοιπόν περίπου ότι 3 εκατομμύρια καρχαρίες εξοντώνονται κάθε χρόνο για τη λήψη αυτής της ουσίας και 100 εκατομμύρια θανατώνονται ετησίως για το εμπόριο του πτερυγίου. Αυτοί λοιπόν οι δύο παράγοντες επιβαρύνουν φοβερά τη θαλάσσια ζωή. Σύντομα υπάρχει κίνδυνος στη Μεσόγειο, αν υπάρξουν περισσότερες μάσκες, οι μάσκες να είναι περισσότερες από τις μέδους. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, έτσι καταλαβαίνετε. Λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά σίγουρα ο καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση αυτής της καταστροφής. Ο καθένας από εμάς λοιπόν μπορεί να συμβάλλει και να σταματήσει να προτιμάει τις μάσκες μίας χρήσης. Και εννοείται και τα γάντια, διότι αν πλένουμε πάρα πολύ συχνά τα χέρια μας, νομίζω το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από το να πιάνουμε τα γάντια μας διάφορα αντικείμενα και να νομίζουμε ότι είμαστε αποστηρωμένοι. Και βέβαια, εκτός από τον καθένα μας, υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας που κάνουν μεγάλο έργο μέσω διαφόρων οργανισμών. Οι δραστηριότητες των οποίων συμπεριλαμβάνουν την εντατική συλλογή απορριμμάτων, μέχρι και αφιερώνουν μεγάλο μέρος της ζωής τους προκειμένου να βοηθήσουν να μειωθεί ο ρυθμός της απώλειας της θαλάσσιας βιοπικιλότητας στη Μεσόγειο και βέβαια σε όλο τον πλανήτη, ώστε οι χελώνες και τα υπόλοιπα είδη ζωής να πάψουν να κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι ότι το πλαστικό δεν είναι η λύση στην προστασία μας από τον κορονοϊό και ο καθένας από εμάς μπορεί να δώσει με ελάχιστο κόπο ένα στίγμα σε όλη αυτή την κατάσταση. Τα είπαμε λοιπόν και σε αυτό το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό θεματάκι. Κάντε subscribe και κάποια σχολιάκια από κάτω να μου πείτε αν υπήρξατε και εσείς ποτέ εθελοντής σε έναν παρόμοιο οργανισμό.
Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye!